Αλλαγές αναμένονται πριν από τα Χριστούγεννα στις αποστολές των εξοδίκων από τις κάμερες της τροχέας, ώστε να μην στηβάζονται στα κατατόπους ταχυδρομεία και να γίνεται έγκαιρα η εξόφλησή τους από τους παραβάτες. Σε συγκεκριμένο κατάλογο με την ονομασία Λίστα Φωτοραντάρ θα αναρτηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα τα ονόματα των παραβατών που εκκρεμεί εναντίον τους ανεπίδοτο εξώδικο. Σε αυτή τη λίστα θα έχουν πρόσβαση οι αστυνομικοί που διενεργούν ελέγχους στα αεροδρόμια, τα λιμάνια και στα οδοφράγματα για να μπορούν να εντοπίζουν τους παραβάτες και να τους παραδίδουν αυτομάτως το πρόστιμο. Πριν να περάσει το διαβατηριακό έλεγχο, θα πρέπει να επισκέπτεται ένα σημείο εκεί όπου θα μπορεί αστυνομικός να του επιδώσει κλήσεις τα εξώδικα που έχει εναντίον του. Ο ταξιδιώτης θα μπορεί μεν να ταξιδέψει χωρίς να πληρώσει το πρόστιμο, ωστόσο με την παραλαβή θα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση των 30 ημερών που έχει στη διάθεσή του ο κάθε παραβάτης για την εξόφληση του εξωδίκου. Από εκεί και πέρα θα μπορεί μέσω διαδικτύου όπως είναι και τώρα να μπει και να το πληρώσει. Μέσω της συγκεκριμένης λίστας ραντάρ από τα οδοφράγματα θα επιδίδονται τα εξώδικα και σε Τουρκοκύπριους τα οποία έχουν συσσωρευτεί και ανέρχονται σχεδόν σε 20.000. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να επιδοθούν ή να σταλούν στις διευθύνσεις διαμονής τους. Λύση φαίνεται πως βρήκαν οι αρμόδιοι και για τα εξώδικα σε οδηγούς οχημάτων που ανήκουν σε εταιρείες ή είναι ενοικιάσεως μέσω του συστήματος eTOL, το οποίο θα υποδεικνύει μέσω ηλεκτρονικού συστήματος τον οδηγό που οδηγούσε το αυτοκίνητο κατά την ώρα της παράβασης. Σε περίπτωση που ο παραβάτης είναι τουρίστας, το πρόστιμο θα το αποστέλλεται στη χώρα του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, από τα 188.000 εξώδικα από κάμερες που εκδόθηκαν φέτος, τα 100.000 παραμένουν ανεπίδοτα.